Περισσότεροι από 35 πολίτες συμμετείχαν στην πρώτη εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Via Egnatia. Το κυνήγι θησαυρού που διοργανώθηκε από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης διεξήχθη σε 9 μνημιακούς χώρους της πόλης, όπου οι συμμετέχοντες έλυσαν γρίφους και έμαθαν για την ιστορία της Εγνατίας Οδού μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού με φανταστικά ψήγματα. Είναι μια ιστορία μυθοπλασίας που έχει σαν κεντρικό πυρήνα και στόχο να συνδέσει 9 μνημεία της πόλης, 9 μνημονικούς χώρους και τόπους της πόλης με την διαχρονική σημασία και λειτουργία της Via Egnatia. Δηλαδή από την Ρωμαϊκή εποχή, τη Βυζαντινή, την Οθωμανική και στην νεότερη ιστορία. Είναι μια ιστορία που στήθηκε γιατί δεν έχουμε στοιχεία από εκείνες τις εποχές, άρα οι αναφορές, οι γρίφοι, οι εκπλήξεις γίνονται με βάση το σκεπτικό αυτό της ανάδειξης της διαχρονικότητας και έτσι αναδεικνύεται και μέσα από αυτό και από τις γνώσεις που θα ανακαλύψουν και θα πάρουν οι συμμετέχοντες, που είναι 8-9 ομάδες, θα δούνε την αξία της Via Egnatia αλλά και τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής μας. Οι κανόνες ήταν απλοί, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν και παιδιά, αλλά παράλληλα οι γρίφοι παρουσίασαν μια ενδιαφέρουσα δυσκολία ώστε να αναδειχθεί η νικητήρια ομάδα. Οι νικητές βραβεύτηκαν συμβολικά με μια κούπα του μουσείου. Σε κάθε ένα σημείο υπάρχει ένας γρίφος ο οποίος πρέπει να λυθεί και αυτό τώρα πρέπει να ακολουθεί με τη σειρά. Το μουσείο έχει σκεφτεί ότι θα ήταν πολύ πιο ωραίο να είναι έτσι σχετικά διαδραστικό και γι' αυτό το λόγο σε κάποιους από τους σταθμούς υπάρχουν κάποιοι εθελοντές που είναι ντυμένοι με ρούχα εποχής. Υπάρχει κάποιος που είναι ντυμένος σαν Ρωμαίος, κάποιος που είναι μια κοπέλα που είναι ντυμένη σαν Βυζαντινή, ένας Οθωμανός και μια κοπέλα που είναι ντυμένη με ένα φόρεμα του 1920. Ο καθένας από αυτούς έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει, γιατί οι συμμετέχοντες, αφού έχουν ολοκληρώσει έναν προηγούμενο σταθμό, θα πρέπει να δώσουν την απάντηση της αποστολής τους για να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό και να πάρουν την επόμενη αποστολή. Τώρα, το όλο θέμα είναι ότι έχει κλαπεί ένα σπάνιο βιβλίο που λέει μέσα όλη την ιστορία της Εγνατίας Οδού. Οι συμμετέχοντες στην ουσία τρέχουν για να ανακαλύψουν το χαμένο βιβλίο μέχρι να φτάσουν στον τερματικό σταθμό. Ο τερματικός σταθμός είναι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Μέσα σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ακόμα μία αποστολή που πρέπει να ολοκληρώσουν.